Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωποι φιλοζωικών σωματείων έχουν κατακλείσει την είσοδο με αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης του 39χρονου που στις 24 Μαρτίου κακοποίησε μέχρι θανάτου το 3 μηνών κουτάβι του. Η κακοποίηση των ζώων καταρχήν είναι απαγορευτική, δεν μπορεί να θεωρείται πλημέλημα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να υπάρξει έντονη αστυνόμευση, υπεύθυνη κυδαιμονία. Και το κυριότερο που εμάς μας ανησυχεί είναι ότι πάντα πίσω από μια κακοποίηση ενός τετράποδου πιθανότατα να κρύβεται και ένας μελλοντικός κακοποιός απέναντι σε ένα δίποδο πλάσμα. Θα πρέπει να γίνει κακούργημα και στην Ελλάδα, ήδη στο εξωτερικό ισχύει. Ευελπιστούμε σε αυτό. Αυτός είναι ο αγώνας μας, ο σκοπός μας. Όταν ερχόμουν εδώ, με πήραν τηλέφωνο για ένα κρεμασμένο σκυλί στη Χαλκιδική. Είναι τραγικά γεγονότα αυτά να συμβαίνουν πια τη σημερινή εποχή, έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ζώα αισθάνονται, πονούν, νιώθουν, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να σταματήσουμε να τα βλέπουμε σαν αντικείμενα και πρέπει και ο νόμος να σταματήσει να τα βλέπει σαν αντικείμενα, σαν πράγματα. Άπειρα τα περιστατικά κακοποίηση ζώων. Κοινός τόπος των φιλοζωικών σωματείων, η αλλαγή του νόμου περί ζώων από πλημέλημα σε κακούργημα. Από το 12 με το νόμο 4039 έγινε πλημέλημα η κακοποίηση ζώων. Οι κακοποίησεις είναι πάρα πολλές, είναι φρικτές, οπότε πρέπει να υπάρξει ένα συνετισμός σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κακοποιούν τα ζώα. Και οι αποφάσεις που βγαίνουν είναι μικρές, είναι 1,5-2 χρόνια το πολύ. Με αναστολή, εξαγορά. Θέλουμε να γίνει κακούργημα, γιατί είναι και αυτό μια ανθρώπινη ψυχή. Η ανθρώπινη ψυχή, συγγνώμη, είναι ψυχή. Έχουν και τα ζώα, ούτως ώστε να μπαίνει κάποιος φυλακή. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν δίνουμε για υιοθεσία όλοι εμείς ζώα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να ελέγχουμε και τα φιλοζωικά αλλά και οι μεμονωμένοι έτσι, φιλόζωοι που έχουμε ζώα και τα δίνουμε. Μην τα δίνουμε με ευκολία. Πρέπει να ελέγχουμε πάρα πολύ καλά. Αν δεν θέλει κάποιος να πάρει ζώο, να μην πάρει. Δεν θέλει να ταΐσει ένα δέσποτα, να μην ταΐσει. Δεν του επιτρέπουμε να τα κακοποιεί. Η υπόθεση του 39χρονου δράστη πήρε αναβολή λόγω της αποχής των δικηγόρων έως τις 4 Απριλίου. Ωστόσο, τα φιλοζωικά σωματεία ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του, ώστε να περάσουν ένα ηχηρό μήνυμα πως τα ζώα είναι έμψυχα όντα, όχι αντικείμενα. Εκεί στοχεύει και η αλλαγή του νόμου για την οποία αγωνίζονται.